καλησπέρα από την Μπασκετάκη Αρένα. Εδώ που οι Black Mamba θα αντιμετωπίσουν τους Thunder Dogs για το πρωτάθλημα της Master League. Πρώτο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Διαχειρός Πάπα Γεωργίου. Νωρίς, έτσι από την γραμμή των 6.75. Έκανε το 0-3. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Στο 8-1 γηπεδούχοι. Δεύτερο καλάθι. Ένα γρήγορο προβάδισμα 0-5 για τους φιλοξενούμενους. Για 3 άστοχο ο Μουσούλης ήτανε. Είναι κρύο το όλο περιβάλλον. Θα χρειαστούν οι ομάδες να τρέξουν για να βρουν ρυθμό. Το 28 θα γίνει το 2-5 από το καλάθι για τους υπερδούχους. Είναι στους 3. Νέο καλάθι από τον Πάπα Γεωργίου. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ζεστός ο Θάνος. Προβάδισμα 6 πόντων. Καλάθι για τη Μάμπα. Μουσούλης το νούμερο 21. Περιμένουμε έναν αγώνα ντέρμπι. Αντάξιο της βαθμολογικής θέσης των δύο ομάδων. Επαναλαμβάνω, στο 8-1 γηπεδούχοι, στο 7-2 οι φιλοξενούμενοι. Σούλης, Σολουκόπουλο και πάλι στο Μουσούλα τη γωνία. Μπάλα στο σίδερο. Θάνος θα κατεβάσει το αμυντικό. Βγάλανε τον εφηλιασμό. Ο Σεφέρης δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να κάνει το 4-10, προβάδισμα 6 πόντων. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά οι Thunder Dogs, το παιχνίδι. Συμμαχία μεταξύ των δύο παικτών των ομάδων. Μοίρασε τις τεχνικές ποινές ο ρεφ. Το 4-10 θα παραμείνει σε αυτά τα 3 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Καριώτης στο Μουσούλη, θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα. Rebound από τον Εχίνταν. Τώρα θα περάσει έξω, ήταν 3 δευτερόλεπτα. Τίποτα δεν είναι ρεφ. Για 2 στο Μουσούλη, ούτε αυτή τη φορά. Νέο επιθετικό από το Χίνταν. Καλάθι, 6-10. Ο Σεφέρης κέρδισε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές πάνω στην προσπάθεια. 6-13.
εύστοχο στην πρώτη. Το 6-11 θα παραμείνει. Πάτα χαμηλά στον Καριώτη. Μισούλη θα προσποιηθεί. 4 δευτερόλεπτα. Κάποιος πρέπει να σουτάρει με ταμπλό, παρακαλώ. Από τις 45 μοίρες. 9-11. Διαχειρός κυρίου Μουσούλη. Το νούμερο 24 το Μάμπα. Καλαθάρα έβαλε. Οι Thunder Dogs θα απαντήσουν αμέσως. Η απάντηση θα έρθει από τον Κάπα Ρελιώτη, ο οποίος πήρε όλον το δεξιδιάδρομο. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα με το δεξί στο καλάθι και να στείλει και πάλι τη διαφορά στους συν 4. Αμένει η επίθεση για τους για το Μάμπα. Μακαρέας για 3 μέσα. Μακαρέας με τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό. 9-16, διαφορά για πρώτη φορά στους 7. Καλάθι από το Φίλταν. 11-16. Ο ψηλός θα μειώσει στους 5. Οι Thunder Dogs δεν έχουν χάσει το προβάδισμα ούτε μία στιγμή. Έχουν τον έλεγχο της αναμέτρησης σε αυτά τα πρώτα 5,5 λεπτά. Κίνταν θα γυρίσει. Δεν θα του κάνει το χαρτί μπάλα. Δύο πόντων από τον Σεφέρη, αστοχό. Η μπάλα από τα χέρια παίκτη του Μάμπα θα περάσει εκτός. Ως εκ τούτου θα αντεκόψει η κατοχή. Έχουμε αλλαγές. Το νούμερο 99 θα περάσει στο παρκέ. Ο Δημακαρέας θα περάσει εκτός. Θάνος. Σοφέρι. Δεν θα καταφέρει κάτι σε αυτή την επίθεση. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Στην προσπάθεια του Μάμπα να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Οπότε δεν θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Θα μπορούσε να έχει βάλει και το καλάθι. Θα παραμείνει μετά την πρώτη άστοχη βολή. Θα εξοχίσει στη δεύτερη. Θα ρίξει τη διαφορά στους 4. Λάθος πάσα από τον Σεφέρη. Είδε το κόψιμο του Σαραντάκου και η κίνηση του Σαραντάκου είναι σωστή και η σκέψη του Σεφέρη επίσης να του περάσει την μπάλα. Η πάσα ήταν λάθος, αρκετά πιο ψωλή από όσο έπρεπε. Σουτιά 3,
Μπάλα στο σίδερο. Αμυντικό rebound. Τρεκάτε φοβερά για Μπόρο Σιλίκο. Δεν θα βγει εφημεριάσμα στο πρώτο χρόνο. Στο 3-45. Επιθετικό rebound. Άστοχο. Νέο επιθετικό. Καλάθι αυτή τη φορά από τον Τσιρίγκα, το νούμερο 99, το 18, 2 και 18 για το τέλος της πρώτης στροφής αναμέτρησης. Εντυπωσιακό επιθετικό rebound από τον Χίνταν. Έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ψηλός 13-18. Μπάλα σε σίδερο. Παπαγεωργίου το αμυντικό. Ο κόουτς Βαντάνης φωνάζει στους παίκτες τους ότι έχουν να δώσουν φάουλ. Ο Λουγκόπουλος θα πατήσει γραμμή, η κατοχή και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε μπει στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα. Ο Παγιωργίου θα πάρει την μπάλα από την επαναφορά. Πάνω σε ξεκινήσει αρκετά καλά αυτή την πρώτη περίοδο, σε 3 πόντων και αυτό μέσα από τον κύριο Σαραντάκο. 13-21, η διαφορά στο σύν 8. Έχουν χτυπήσει έξω από τη γραμμή των 6 και 75. Με καλά ποσοστά ευστοχίας ο Σίλης θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Επιθετικό δίνει ο ρεφ. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει το καλάθι. Για να δούμε. Όχι. Βόμβα που τσαπέλησαν έξω από την γραμμή των 6 και 75. Δεν θα βρει στόχο. Δεν μπορούν να μπαίνουν κιόλα. Λογικό. Θα πατήσει καλά, θα σηκωθεί. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. Όχι, δεν είχε ακουμπήσει στεφάνι. Αλλά ο Μουσούλης είναι εδώ. Τα έκανε καλά κατά το ίμιση, γιατί στο υπόλοιπο τα έκανε μαντάρα. Αλλά το σπάσα. Εδώ η Thunder τους βγάλα μια πάρα πολύ όμορφη φάση. Το τελείωμα δεν ήταν ανάλογο. 30 δευτερόλεπτα. Τα 15 για τους γηπεδούχους. 13-21. Μουσούλης στο Λουκόπουλο, 45 μοίρες, θα στοχίσουν. Νέο επιθετικό rebound, ζητάνε βήματα, θα τα δώσουν οι ρεφ. Οπότε τα τελευταία 17-7. Όλα για τους Thunder Dogs. Μπήκαμε στα τελευταία 10. 4. Σουδιά 3. Μπάλα δεν τα βρει καν στεφάνι. Απομένουν 0,5. Ίσα που προλαβαίνουν. Τέλος πρώτη δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Σε αυτήν την άκρος ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα στο Mamba και στους Thunder Dogs. Από τον Τσιρίγκα, το Σεραφείμ
μεταφέρει διαφορά στους 10 για πρώτη φορά, 13-23. Καλάθι, νέο καλάθι. Από τον Σεφέρη τη διαφορά εκτοξεύεται στους 13-26. Μετά από το νέο τρίποντο μπήκανε πολύ δυνατά σε αυτό το 10 λεπτό. Δείχνουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης στον μοναδικό τομέα που πρέπει να βελτιωθούν. Στο μοναδικό τομέα που δεν έχουν απάντηση μέχρι στιγμής είναι στο κομμάτι των rebound και δει των αμυντικών. Τους έχουν πάρει πάρα πολλά επιθετικά η Μάμπα. Είστε 100%. Κακές προϋποθέσεις, η προσπάθεια δεν βρήκε στόχο, δεν ήταν υπέρ του οι πιθανότητες. Τους έχουν βραχή τη γλώσση, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Εδώ του κάνει το χατέρι η μπάλα του Κυριάκου, ο οποίος πέρασε εκ νέου στο παρκέ με βήματα ξεκάθαρα στα οποία έκανε ο Καριώτης. Με time out ξεκτάει ο Παντελής, ο coach, ο Παντελής Βαζάνης. 15-28, 7 και 17 για το τέλος. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν, εγκατέρωθε. Ο Σαραντάκος πήγε μέχρι μέσα, έβγαλε την μπάλα στην περιφέρεια, οι Θάτερες θα γυρίσουν εξαιρετικά την μπάλα. Το τρίποντο δεν θα βρει στόχο. Πήραν όμως το επιθετικό rebound, διαχειρός Σαραντάκου, κέρδισαν και το φάουλ, επίθεση 14 δευτερολέπτων. Νέο τρίποντο από τον Καμπαρελιώτη, δεν βρήκε στόχο. Πήραν το επιθετικό rebound βέβαια, η συνεχεία χάσαν την μπάλα. Πήραν οι Μάμπα στην κατοχή τους. Έχουν δρόμο να διανύσουν μέχρι να επιστρέψει το παιχνίδι. Βέβαια υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος. Περιττό να πούμε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Απλά το momentum του αγώνα, της αναμέτρησης σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 15 λεπτά δείχνουνε Thunder Dogs. Εξαιρετική κίνηση, θα περάσει κάτω από το καλάθι, θα αφήσει την μπάλα ο Σεφέρης. 15-30, that score. Έλεγα λοιπόν ότι το momentum δείχνει οι Thunder Dogs, έχουν τον πλήρη έλεγχο του αγώνα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μαρίτσας, ο αριστερόχειρας, δεν θα βρει στόχο. Νέο τρίποντο, τους έχουν εκτυπήσει πάρα πολύ. Από εκεί ο πλυδιασμός δεν θα βγει ποτέ. Κάτω τελευταία στιγμή
παρενεύει ο Καπαρελιώτης. Shutter Dog είναι παντού στο παριέ και στις δύο πλευρές ελέγχουν το παιχνίδι 100%. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Για να δούμε άμα το Μάμπα θα έχει απαντήσεις σε αυτό το πολύ καλό 15 λεπτό των Thunder Dogs. Για να δούμε με αυτό το καλάθι του Λουκόπουλου θα σημάνει την αντεπίθεση. Νέο τρίποντο από τη γωνία, αυτή τη φορά θα βρει σίδερο. Καρδιώτη στο rebound. Παραλίγο να γίνει το λάθος, θα πρέπει να επιδείξουν υπομονή, να γυρίσει μπάλα σου τριών πόντων. Είναι αυτό που λέγαμε, θα χρειαστεί υπομονή, την μπάλα να γυρίσει, να περάσει και χαμηλά, να ανοίξει την άμυνα των αντιπάλων, να γίνουν σουτ υπό καλές προϋποθέσεις και όχι υπό το βάρος του μείον 13, διότι χρόνος υπάρχει πάρα πολύ. Ο Σεφέρης ουσιαστικά ανενόχλητος. Θα κάνει το 17-32. Τέσσερα και τρία για το τέλος, προτού οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια. Θα πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσουν προσφέροντας και θέαμα συνάμα. Η μπάλα θα βρει ποτάρι, νέβη το rebound. Στο τέλος του χρόνου, τι καλάθι έβαλε, 17-34. Ο Μαγκαρέας άρπαξε την μπάλα, δεν έχασε καθόλου χρόνο, καθώς αυτός τελείωνε και με τη βοήθεια του ταμπλό έστειλε τη διαφορά στους 17 πόντους. Έχουμε dub score, επαναλαμβάνω, 17-34. Έχουν δεχτεί μόλις 4 πόντους αυτό το διάστημα των 6:40 που παίζεται σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν δυναμώσει πάρα πολύ την άμυνά τους. Έχουν εξακολουθήσει να συνδέονται με ευκολία στο αντίπαλο καλάθι, είτε μέσω τρυπώντων είτε ανανεώνοντας τις επιθέσεις τους. Θα γίνει άλλο ένα λάθος για τον Μάμπα. Πάνος βρίσκεται στο αντίπαλο καλάθι. Περίτω να πούμε ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 17-36. Δεν αφήνει η ποιότητά του περιθώριο να αμφισβητήσει κανείς ότι υπήρχε περίπτωση να χάσει από το καλάθι. Μουσούλης για 3, μέσα, 20-36. Θα χρειαστούν να ανεβάσουν ρυθμό στην άμυνα και όχι αυτό που είδαμε μόλις. Τσίρικας έκανε Βόλταν ενόχλητος στην εξοχή. Τόσο μόνος ήτανε. 20-38. Έχουν δεχτεί σχεδόν 40 πόντους. Αυτό το μαρτυράει όλα. Βρήκαν 21 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
έχουν δεχτεί ήδη 17 και απομένουν ακόμα άλλα 2 λεπτά για το τέλος. Και παραλαμβάνω, έχουν πετύχει μόλις 7 πόντους. Θάνος για 3. Έβαλε τα 2 πρώτα στο πρώτο δεκάλεπτο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πρώτο του άστοχο. Σουτ για 3. 45 μοίρες. Θα στοχίσουν και σε αυτό. Δεν έχουν καλά ποσοστά ευστοχίας απόψε. Έξω από τη γραμμή. Πολύ καλύτερα αυτά των Thunder Dogs. Νομίζω ότι η αντιεπίθεση του Mamba πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνα. Θα πρέπει να βγάλουν ενέργεια. Μας κάνουν και ένα φάουλ παραπάνω, αλλά όχι αυτό που βλέπουμε μόλις τώρα. Άλλο ένα ανενόχλητο ελεύθερο σουτ. Μουσούλης δεν θα τελειώσει, Χιμπτάν διεκδικεί το ριμπάου, την μπάλα θα καταλήξει στο Λουκόπουλο, ούτε αυτός. Εδώ σαν πραγματικά φοβερή έκρηξη στις κινήσεις του, που βέβαια έκλεψε με εντυπωσιακό τρόπο την μπάλα. Εδώ ο Παπαγεωργίου έχει ξεχαστεί για άλλη μια φορά. Αν το έχουμε δει και το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει απόψε. 20-40 από το Θάνο. Διαφορά στους 20 πόντους. Νομίζω οι Thunder Dogs κάνουν πάρα πολύ θόρυβο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σε περίπτωση που νικήσουν, πιάνουν το Mamba, οι δύο ρεκόρ. Βέβαιες θα στοχίσει. 4 δευτερόλεπτα. 2 με 1 βγήκανε. Παπαγεωργίου για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Τέλος πρώτη μηχρόνου. 20-40 μπροστά η Thunder Dogs. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Ανάμεσα στο Mamba και στους Thunder Dogs. Από το Mamba, καθώς βρίσκεται στους μείον 20. Άστοχος και στις δύο ψηλός. Δεν θα καταφέρει να μειώσει. Έχει ανάγκη το Mamba, το κάθε τι. Ο Μουσούλης θα κλέψει. Τρέχει με τον ενθουσιασμό. Θα τελειώσει με το γνωστό του εξαιρετικό τρόπο. 22-40. Θα πρέπει να βγουν κι άλλες παρόμοιες άμυνες σαν αυτή που είδαμε πιο πριν. Επιθετικό rebound. Θα γίνει το λάθος. Σου 3 πόντων. Μπάλα στο σίδερο. Ομαδική προσπάθεια, τελικός αποδέκτης ο Δέδες, 24-40. Έχουν ξεκινήσει με ένα μικρό 4-0. Για να δούμε αν θα έχει συνέχεια.
εμείς που είμαστε ουδέτεροι, το χρειαζόμαστε. Να δούμε ένα ντέρμπι. Εδώ ο Βέρδες νομίζω έκανε αυτό που δεν πρέπει να συμβαίνει σε καμία περίπτωση, διότι οι Thunderdogs έχουν τέτοια ποιότητα σαν ομάδα που θα σε κάνουν να το πληρώσεις. Αυτό συνέβη άμεσα. Καλάθι και φάουλ. 24-42. Ο Βαρελιώτης θα στοχίσει στην συμπληρωματική. Ο Κόπουλος θα πάρει το σκριν. Σουδιά 2 από τον Πολωτάκη. Θα στοχίσει. Καμπαρελιώτης, ο Παπαγεωργίου. Συμβαίνουν αυτά. Μουσούλης πιέζεται. Περάζει στο Χίμναν. Εκείνος ο Βέδε. Περάσει για το καλάθι. Δεν θα τελειώσει. Θα πάρει το επιθετικό. Θα πάρει την μπάλα στο καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. 26-42. Διαμαρτύρεται ο Σαραντάκος, θα λέει εδώ με το ρεφ, το εξηγεί ο ρεφ τι ακριβώς συνέβη. Δέδε στη συμπληρωματική. 27-42. Η διαφορά από τους 20 έχει πέσει στους 15. Ο Γεωργίου. Ο Σαραντάκο. Θα δοθεί φάουλ. Παγιοργίου, Καπαρελιώτης. Η Μακαρέας περιμένει στη γωνία. Παπαγιοργίου θα πάρει και αυτό. Airball. Στο κύπα χαμηλά, δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Θα χρεωθεί και το φάουλ στον Σαραντάκο. Σε αυτή την μεταξύ του σύγκριση ο ρεφ ήταν μπροστά, το είδε. Η άμυνα του Μάμπα σίγουρα έχει δυναμώσει σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα του πρώτου ημικρόνου που οι Thunderdogs κάναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ. Σαραντάκος, Παπαγεωργίου, για τρεις. Η τριποντάρα έβαλε ο Θάνος, 27-44 για δύο τελικά ήτανε. Ο Λουκόπουλος θα απαντήσει. Άντα 44. Παπαγεωργίου τρίποντο στον τρίποντο. Άστοχος αυτή τη φορά. Διαφορά έχει πέσει στις 14. Ερχόταν η αντίδραση του Μάμπα. Ο Δέδες κέρδισε το φάουλ από τον Μακαρέα, ο οποίος θα περάσει στον πάγκο. Στο διαδείο ο Μπολοντάκης εδώ είχε την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά στους 12. Κάτι δεν πήγε να συμβεί. Περίπου κάπου εκεί στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, όπου η διαφορά κειμενόταν στους 11 με 14 πόντους, αν έκανε λάθος. Στο διαδείο μπάλα στο σίδερο, ανοίγει στίχη, διάβαινε. 30-47. Διαχειρός Καπαρελιώτη. Ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση. Καταλαβαίνετε πως το λέω. Δεν είναι μορφή για τους Thunderdogs.
σε καμία περίπτωση. Απλά εδώ η τύχη ήταν 100% μαζί τους, με τον τρόπο η μπάλα κατέληξε στο καλάθι. Λιμπάδα από ποιον? Διεκδίκηση Καπαρελιώτη και Μπολοντάκη. Γυρεύει την μπάλα στο Μάμπα. Επίεση 14 δευτερολέπτο, 4 και 45 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μουσούλης προσποιείται, έχει τον Παπαγεωργίου απέναντί του, θα πάρει το φάουλ. Ο Θάνος ήταν εκτός ισορροπίας. Να την προσπάθεια θα εξτορχίσει. 32-47. Έχουν μπει σαφώς πιο συγκεντρωμένοι, με περισσότερη ενέργεια το Μάμπα. Το θέμα είναι αν αυτό το είναι αρκετό. Έχουμε βήματα. Μια κατοχή λοιπόν για τους γηπεδούχους. Να δούμε αν θα τους στοχίσει το πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο φυσικά των Thunder Dogs. Η κατοχή πέρασε πάλι στους φιλοξενούμενους Παπαγεωργίου. Σαραντάκος και πάλι στο Θάνο, πυροβολάει από τη γωνία. Όχι αυτή τη φορά, ο Δέντρος θα κερδίσει το φάουλ. Δέχονται τις παρατηρήσεις τώρα από το ρεφ, ο οποίος θέλει να κρατήσει το παιχνίδι όσον αφορά τα νεύρα σε χαμηλά επίπεδα. Είναι δύο ομάδες με πάρα πολλή ενέργεια, δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Είναι ένα ντέρμπι με τα όλα του. Υπάρχει εγωισμός, κανένας δεν θέλει να χάνει. Τώρα όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος θα υπάρξει περισσότερη ένταση. Είναι λογικό αυτό. Ο Δέντες εκτοκεί στη βολή. 33-47. Από τον Δέντε θα ευστοχίσει και στην δεύτερη. 34-47 η διαφορά μετά από ώρα στους 13. Την ροκανίζουν αργά, αλλά τη ροκανίζουν την διαφορά. Από τους 20 και 21 από τους που, από τους 19 και τους 21 από τους που δεχτήκαν σε πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο, οι 7 που έχουν τεχθεί τώρα υποδηλώνουν πολλά. Κυμνάμε ένα βηματάκι πίσω, ήταν εξαιρετική η ενέργειά του, εντάξει δεν πήγε πάρα στο καλάθι. Πολύ όμως την κίνησε τον Τζιλό. Κίνησε ένας ολοκληρωμένου σέντερ. Ξεφέρεις, παραλίγο να κάνει το λάθος, θα βρωτεί μπροστά στον αμυντικό και η καλύτερη σκέψη. Τώρα θα μοιράσει την μπάλα πολύ όμορφα στη γωνία, Καπαρελιώτης για 3, άστοχο. Καλάθι με ταμπλό από τον Μολοντάκη και διαφορά στους 11, 36-47, 2 και 33 για το τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Πλά έτοιμα, το timeout τελείωσε. Σοκολάτα μας φάγαμε για να ζεσταθούμε και είμαστε έτοιμοι για μετάδοση. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Καπαρελιώτης από το σπίτι του
Νομίζω βιαστική και κακή επιλογή, το παραδέχεται, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Βέβαιες. Μουσούλης για τρεις. Θα στοχίσει. Στο 36-47 θα παραμείνει. Η μπάλα κόμπι σε πόδια. Ο Μπολοτάκης το παραδέχεται. Τυποτικά. Σε Φέρης. Καμπαρελιώτης. Θα αλλάξει κατεύθυνση. Πολύ όμορφη κίνηση. Κακό τελείωμα όμως. Ο Μπολοτάκης νομίζω πρέπει να σταματήσει. Δίπλωμα, σηκώσει κεφάλι για να τη δώσει. Πράγμα που κάνει. Στο βέβαιο. Εξαιρετική παλικαρίσια προσπάθεια. 38-47. Η διαφορά για να πέσει κάτω από τους 10. Θα σας πούμε αμέσως από το 13-21 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Έχουμε παιχνίδι πλέον. Παπαγεωργίου για 3. Είχε τώρα. Νομίζω ότι το momentum αυτή τη στιγμή είναι Black Mamba. Και τα είχαμε πει από το πρώτο ημίχρονο, θα πρέπει να δυναμώσει η αμυνά τους, από εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 57-6. Ο Παγιοργίου θα κάνει το φάουλ, σηκώσει το χέρι, το παραδέχεται. Μουσούλη, διαφορά στους 6, έχουν επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι, εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο. Έχουν δεχτεί μόλις ένα πόντο. Ένα πόντο σε ένα δεκάλεπτο, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς. Μολοτάκης για 2 και αυτό όχι. Τσίρικας καθάρισε το rebound, 17 δευτερόλεπτα, όλα για τους φιλοξενούμενους. Σε Φέρης, και πάλι θα πάρει την μπάλα. Χαμηλά, θα γίνει το λάθος, Λουκόπουλος. Νομίζω εκτός ισορροπίας ήταν τώρα αυτό το τρίποντο και βιάστηκε. Είχε λίγο χρόνο να πάει προς τα μέσα, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, μόλις ένα πόντο. 41-47. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Δικό μας ο λάθος πριν, 7 είναι οι πόντοι που έχουν βάλει οι Thunder Dogs. Παρασκευτήκαμε το 41, μόνο που το 41 άνοιγε στους στο Mamba. Αλλά και πάλι δεν αλλάζει κάτι. Πάρα πολύ καλή άμυνα τον γηπεδούχο σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Να δούμε τι μέλη γενέστε στην τελευταία στροφή του αγώνα. Ο Παγιοργίου και Φέρης. Θα προτείνει, θα περάσει, θα πάρει το φάουλ. Μπολοντάκης έκανε το τρίτο φάουλ. Πρέπει να προσέξει, σε Φέρης, Καπαρελιώτης από 45 μοίρες, ούτε αυτή τη φορά. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι συνδεδεμένη με το καλάθι στο τη γραμμή των 6.75. Λουκόπουλος για 3 και πάλι στο σίδερο. Ένα τρίποντο, άστοχο διαδείχθηκε το άλλο.
Σεφέρης, Παπαγεωργίου, Σαραντάκος, Καπαρελιώτης, Σεφέρης. Μπάλα γυρίζει, έχουν υπομονή τώρα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Καπαρελιώτης θα προσποιηθεί, έχει το Λουκόπουλο απέναντί του. 2 δευτερόλεπτα, θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Μουσούλης, Λουκόπουλος, πάτησε γραμμή. Από τότε που το τρίποδο πήγε στα 6.75, πάρα πολλοί παίκτες στην παντάνε στη συγκεκριμένη πλευρά του παρκέ. Ο coach Μπαζάνης όρθιος. Σαραντάκος, Παπαγεωργίου είναι μόνος του. Ούτε τώρα. Μάλιστα. Το 41-47 παραμένει, η μάχη καλά κρατεί. Ο Μαλοπέτης θα στοχίσει, γίνεται χαμός για ένα rebound. Εντάξει, θα δοθούν μονομαχίες, δυνατές ομυρικές, είναι λογικό. Παπαγεωργίου, Σαραντάκος θα πάρει το screen. Έχουμε διπλή που λέγαμε και παλιά στα παιδικά μας χρόνια. Την είχε αφήσει πρώτα στο παρκέ, την έπιασε, έκανε για δεύτερη φορά. Δεν κρυβήθηκαν μπροστά. Το είδε. Σεφέρης, εσωτερική, με ταμπλό. Επιτέλους καλάθι για τους φιλοξενούμενους μετά από ώρα. 41-49. Τι θα δώσει ο ρεύμα, μπα, η μπάλα. 9 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Κόπουλος για 2. Βάω το Χίμπταν, θα πέσει την μπάλα στο καλάθι. 43-49. Από τον ψηλό του Μάμπα. Λάθος, θα κλέψει ο Σεφέρης την μπάλα. Ο Παπαγιώρη περιμένει, θα τον μπουμπονίσει. Όχι. Έχει ώρα να εξοχίσει ο Χάνος. Θα γίνει το λάθος, η μπάλα θα περάσει και πάλι στην κατοχή. Σεφέρης, πάρα πολύ όμορφο. Τι κοψιματάρα ήταν αυτή. Στο 5-20 με το σκόρ στο 43-49. Ο Χίλταν έκλεισε τα φώτα εδώ στο κλειστό του Μπασκετάκι Αρένα. Από τον Τσίριγκα, 43-50.
στο φάουλ τα γίνει χαμηλά. Μουσούλης για δύο από τη γωνία. Θα λέει εδώ με το ρεφ. Ο Δέδες έχει κερδίσει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 4 και 52. 45-52. Θα στοχίσει. Εξαιρετικό καλάθι. Εξαιρετική προσπάθεια. 45-54. Το παιχνίδι έχει πάει και πάλι στις 9. Έχει ανέβει διαφορά. Εδώ η Thunder Dogs με την βοήθεια του Σεραφή, του Τσιρίγκα, θα βγάλουν άλλη μια άμυνα στο πλέον κομβικό σημείο της αναμέτρησης. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά, για την ακρίβεια 4 και 6 για το τέλος του παιχνιδιού. Τσεφέρης, μπάλα στο σίδερο. Νικόπουλος, ένα βηματάκι πίσω. Θα πάρει το τρίποντο. Με το σαραντάκο το χέρι του παρακαμένο πάνω του. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι έχουμε από μια τεχνική ποινή. Υπάρχει μια ένταση, λογικό είναι. Εντάξει, να ηρεμήσουν παιδιά λίγο τα πνεύματα. Οι ψυχραιμότεροι να επέμβουν. Τσεφέρης περάσει τον πάγκο. Θα ζητήσει και πάλι αλλαγή για να περάσει. 3 και 32. 45-54. Άστοχη επίθεση για τους Thunder Dogs. Πάνω το επιθετικό rebound, θα ανανεώσουν την επίθεση τους. Σου τριών πόντων να το κομπαρελιώτη. Μπάλα στη Στεφάνη, rebound από ποιον, να το δέδε. Ο Μουσούλης θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Θα ξεκολλήσει την ομάδα του από το 45-47-54. Χρόνος υπάρχει, 2 και 56, διαφορά είναι στους 7. Σαραντάκος, Καπαρελιώτης, θα πάρει την εσωτερική. Αυτή τη φορά θα κοπεί με φάουλ. Ήταν έτοιμος ο Κίντα να μας χαρίσει άλλη μια φάση highlights εδώ στο Μπασκεταγκι Αρένα. Στη Στεφάνη, στο σίδερο,
στην πρώτη βολή του Καπαρελιώτη, 2-45. Και στη δεύτερη, άστοχος. Κενά λοιπόν που το Mamba έχει την ευκαιρία να κατεβάσει τη διαφορά είτε στους 5 είτε στους 4, εφόσον ευστοχίσει σε στήτριων πόντων έξω τη γράμμη των 6-75. Λουκόπουλος για 3, η μπάλα στο σίδερο. Έχουμε επιθετικό φάουλ, έχω την εντύπωση, όχι αμυντικό, του Καπαρελιώτη πάνω στον Μουσούλη. Κερδίζει φάουλ ο Μουσούλης για 2. Έχουν 5 ομαδικά. Ο Μουσούλης κέρδισε το φάουλ. Πάνω στην ένταση έφευγε από το σημείο που έπρεπε να βρεθεί. Εύστοχο στην πρώτη. 48-54, διαφορά στους 6. Το ριμπάντο από ποιον? Δέδες, επιθετικό. Λουκόπουλος στο τρίποντο. Ήτανε σούτε στίκ του. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Μολοτσάκης για 3, είναι μόνος του. Όχι. 48-54, παιχνίδι 2 κατοχών. Καθώς οδεύουμε για τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, 2 και 5 συγκεκριμένα, σε φέρεις. Τόση πάρα πολύ όμορφα στο τσερικάκι, βήματα λέει ο ρεφ, του λέει ο Σεφέρης, σήκω κατευθείαν, πάρει την προσπάθεια. Έκανε κατάθεση τρίπλας. Νομίζω έπρεπε να τη δώσει πιο πολύ, να μην την ταλαιπωρήσει, να σηκώσει κεφάλι, να τη δώσει σε σίγουρα χέρια όπως αυτά του Λουκόπουλου. Και αυτός θα πάρει την απόβαση. Ο Δέδας θα κάνει ένα σκληρό φαουλ στον Σεφέρη. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Πολύ κρίσιμες. Το χτύπημα στο χέρι ακούστηκε μέχρι εδώ. Έξω στην πρώτη. 48-55. 48-56. Αντιαθλητικό δόθηκε. Ήταν λογικό. Δεν είχε καμία πρόθεση να πάει για την μπάλα, να τον ανακόψει. Πήγαινε καθαρά για τα χέρια του αντιπάλου. Αν μπει και αυτό, δεν θα μπει. Χίλτον θα πάρει το φάουλ. Εδώ στην επαφή με τον Νημακαρέα. 1-19, 48-56. Πέρι τον να πούμε ότι ο ψηλός θα πρέπει να ευστοχίσει, καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Αδειάζει κλεψίδρα. Το παιχνίδι έχει αρχίσει και γέρνει προς τους φιλοξενούμενους. Χρόνος βέβαια υπάρχει. Σε 1-19 έχουμε δει να ανατρέπονται διαφορές και διαστροφές. Ο Κίνα θα ευστοχίσει. 49-56. Άστοχο στην δεύτερη. Επιθετικό rebound από Μουσούλη. Θα στοχίσει ο ψηλός επιθετικό. Ήταν θα κάνει το 51-56. Η διαφορά έχει πέσει στους 5. Θα πιέσουν. Είναι το μόνο βέβαιο. Καπαρελιώτης θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. 1-4. Από εδώ και πέρα κάθε βολή. Ο Σαραντάκος φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Το ζόρι πατάει το πόδι του. Λουκ,
επιθετικό rebound μετά τις δύο άστοχες βολές του Καπαρελιώτη. Ίσως αποβεί και το πιο σημαντικό και επιβεβαιωνόμαστε, καθώς ο Καπαρελιώτης θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. '51-58. Το παιχνίδι στους σύννεφτα, 46 δευτερόλεπτα. Έχω την εντύπωση ότι η Thunder Dogs είναι πάρα πολύ κοντά στη νίκη. Έχουμε νέες βολές. Τι ακριβώς έχει δώσει ο ρεφ τώρα? Βολές σε κατέρωθεν, τι? Εκεί μία, ναι. Μουσούλης με τον Σαραντάκο, τα λένε σαν αδέρφια, είναι έτσι όπως τους βλέπω μακριά. Μοιάζουνε πάρα πολύ. Ίδιοι είναι. Τώρα που ήρθανε δίπλα το παρατηρήσαμε κι εμείς. Θα τους το πούμε μετά. Εντάξει, τα λένε σε φιλικό επίπεδο τα παιδιά, δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Για αγώνα μπάσκετ μιλάμε, όχι για πόλεμο. 46 δευτερόλεπτα, το 51-56 θα παραμείνει. Και πάμε τώρα για τις δύο βολές. Του Τσίρικα. Άστοχος κι αυτός. Μιμείτε το Μουσούλη. Και στη δεύτερη, τρεις καμένες, η βολή από την τεχνική του Μουσούλη και το του Τσίρικα, ο γιατρής είναι. Στο 51-58. Τρεις βολές στα 40 δευτερόλεπτα. Έξω στην πρώτη. 52-58. Διαφορά στους 5. Για να δούμε αν θα κατέβει και στους 4. Και θα πάνε, έχω την εντύπωση, για μια καθαρή άμυνα. Θα στοχίσουν, επιθετικό rebound. Δεν θα το ολοκληρώσουν, η κατοχή θα περάσει στους φιλοξενούμενους. Έχουμε time out. 53-58, 37-3 για το τέλος της αναμέτρησης. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Η επαναφορά θα γίνει. Θα πιέσουν και μετά θα πρέπει να πραγματοποιήσουν κάποιο φάουλ. Ο Σεφέρης θα το πάρει από τον Λουκόπουλο. Στα 27 δευτερόλεπτα. Άσοδος στην πρώτη. Η δεύτερη. 53-60, όλο και πιο κοντά στη νίκη. Σουτ για τρεις ο Λουκόπουλος, αστοχίσει. Η μπάλα για ποιον? Thunder Dogs, και νομίζω 53-59, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Η μπάλα για ποιον? Η μπάλα θα περάσει για τον Μάμπα. Λαγή απόφασης. 15-3.
Πάμε για ένα μεγάλο σουτ, το οποίο δεν θα γίνει ποτέ, γιατί ο Κοπεριώτης θα κλέψει την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα, θα κρατήσει την μπάλα και μαζί με την μπάλα θα κρατήσει και τη νίκη. Στο 8-2 λοιπόν, θα φτάσουν το ρεκόρ τους, θα πιάσουν το Mamba. Ίδιο ρεκόρ, νίκη για τους Thunder Dogs, 53-59 για το πρωτάθλημα της Master League.